Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Λοιπόν, θέλω να εισπείς να φύγει, να πάει εσώτηση. Μα επέλανες! Προσπαθώ να προλάβω το κακό! Λοιπόν, έτσι και φύγει η μάνα μου που τον το σπίτι, θα φύγω και εγώ μαζί της. Ο θείος ο Σταύρος, μετά από την εγχείρηση που έκαμε ο Αλέξανδρος, έπιασε την κατηφόρα. Είναι ξενυχτά, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το σπίτι του. Επρόδωσες με! Επρόδωσες τον παπά σου! Εγώ, γιατί το λες τούτο? Δώσες δικαίωμα στον Φίλιππο να με προσβάλλει, κόρη. Γρηγορίου! Στο πόστο σου! Ένε ξενοδοχείο τα μέσα! Τελικά εσύ δεν κάνω γυναίκα σου ότι είσαι αδιόρθωτος, α? Η γυναίκα μου και στον κόσμο ότι εσύ κάθεσαι και ακούγεστε. Και έχετε προβλήματα με την Λουκία, πάλι. Πάλε, γιατί δεν δικαιώσαν ποτέ προβλήματα. Εκουραστικά να ζω για τους άλλους, εκουραστικά να ζω! Θέλω να ζήσω για μένα! Ζεις, ζεις έτσι, καταστρέφεις τη ζωή σου, ρε παπά. Είναι δική μου σου. Ό,τι θέλω κάνω. Συγχωράμε, ρε μωρό μου. Απλά φοβούμαι και εγώ, δεν θέλω να χαλάσει τη σχέση μας επειδή χαλάσει με τη γη της. Που μας εξαρτάται να μην της το επιτρέψουμε, Μάρκο. Ουσέναν εξαρτάται. Αρκεύκες και εκνευρίζεσαι με, ξέρεις το. Είναι μου να κάνεις, να μας ζέρεις σε μας. Κοίταξε, μ' αρέσουν τις ακομοί, αλλά εμείς οι δυο πρέπει να πάμε έξω να μιλήσουμε. Δεν έχω τίποτε να σου πω. Σε τόσο τόπο ζητά μέσα, μ' αρέσει και. Θα ξαναπατήσω τα μέσα. Πάρε ένα τηλέφωνο γιατί δεν μπορεί να οδήσει. Έλα, σε αφαιρήσω. Έπεσα τι καρασάνω στράτρες μέσα από την πόρτα. Σταθήκαμε γιατί έχουμε σου μία έκπληξη. Ναι, Μαρία μου, εσένα. Με όλη μας την αγάπη. Δεν το πιστεύω. Έχω μια ιδέα. Θέλεις να έρθω από εσύ σπίτι σου, τον αγαπήσα μαζί σου. Με πέλανες. Δεν την αρκεί ούτε άλλα μόνο μου, να σε δώσω ένα θείο. Εντάξει, έλα λάγλι ώρα. Σε κοινώ τώρα. Μαζί μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά. Παύλο μου, είπες τη μαγική λέξη τώρα. Λεφτά δεν είναι το παν, αλλά βοηθούν για τα πάντα. Είναι όλα θέμα διασυνδέσεων. Σαν πρώην υπουργός, ξέρεις ότι πολλά καλές διασυνδέσεις. Απλά ήθελα να σε ενημερώσω ότι τα παιδιά σου είναι μαθητές στο σχολείο μου. Πώς? Είσαι καθηγητής? Ναι. Με λίγη άρχισε. Ποιος είναι ο καθηγητής σου στα μαθηματικά? Λέω να μου ήρθατε με να μιλήσουμε για τα μαθήματα. Σταμάτα. Γιατί να σταματήσω, σου αρέσκει? Πώς να έρθεις δαμε για να μιλήσουμε? Μιλούμε στο σχολείο. Τώρα είμαστε μόνοι μας. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Ξέρω ότι με θέλεις, γιατί κάνεις τη δύσκολη. Θα σου να αφήσει που πάνω μου. Ρε μωρό μου, γιατί αντιδράς, αφού το θέλεις? Θέλω να αφήσει τώρα. Θα σου να αφήσει, φύγε. Αλλά 70 χρονών και να πιένει γυμναστήριο. Πρέπει να στο νου μου, λέω, σαν δεις πώς βουράμα στο διάδρομο να μαλαβώσει. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, επειδή είναι λίγο μεγάλος, πρέπει να γίνει ερείπιον άνθρωπος. Και εσύ να έρχεσαι γυμναστήριο, να σφίξεις. Υπονοείς ότι είμαι πλαβερή? Εν είπα έτσι πράγμα τώρα, αντιθέτως, για την ηλικία σου βάλεις πολλές κάτω. Όχι, εννοώ ότι... Ελά, σου πω, είχαμε στα σιρότερα τώρα. Πολλές εικοσάρες θα ήθελα να έχουν το κορμί μου. Κορμάρα μου εσύ, κορμάρα μου. Ηρέμησε. Α, θα σου πω τώρα που δεις κορμάρα.
Ευκαιρία απόψε να πάμε έξω να φάμε. Πολλά καλή ιδέα. Πού να πάμε? Όχι, είπα ευκαιρία, είσαι εσύ η ευκαιρία. Να μην είναι να προσέχεις τα μωρά να πολύ μόνο με την Γαβριέλα. Και να μ' αφήκετε μόνοι μου, ούτε που να το σκέφτεστε. Θα μείνετε σπίτι να μαϊρέψω να φάμε. Μαμά. Θα περάσουμε εν τέλεια. Θα δούμε και στην τηλεόραση τα άσπρα μπαλόνια. Κορί, τι είναι ο Αντρέας ο Γεωργίου, είναι πολλά κούκλα. Σαν να σου μοιάζει με τον αρφό σου. Και τι θα γίνει του ρε Άγγελε και αν δεν έρχομαι σπίτι νεψές. Ο τύπος θα σε βίαζε. Του το σκέφτηκες το. Ξέρω το. Είπα σου συγγνώμη. Δεν είναι τούτον το θέμα να μου ζητήσει συγγνώμη. Εντάξει, έκανα λάθος που κάλεσα τον Γιώργο σπίτι. Με λάλο σου εγώ την άλλη, τσαλά μ' ακούες. Τώρα που θα τον έβρω στο σχολείο όμως, να τον λύσω. Σε παρακαλώ, με δώσει συνέχεια σε αυτό το θέμα. Μπορεί να δημιουργηθούν παραπάνω προβλήματα. Τι συμβαίνει, για τι προβλήματα μιλάτε? Έπιασες σε ξαφνικά το ενδιαφέρον να μάθεις τα προβλήματά μας. Θα σε παρακαλέσω να μην ειρωνεύεις τη μητέρα σου. Πεςτε μου αμέσως ποιο είναι το πρόβλημα. Κάτι προβλήματα στα μαθηματικά που ήθελε βοήθεια είναι Αγγελική. Ελπίζω να μην έμπλεξες πάλι κάπου. Είμαστε σε καινούριο σχολείο. Δεν θέλω να μπλέξεις πάλι σε καυγάδες και να σε διώξω, το κατάλαβες? Έχεις όρεξη για τσακωμούς, πολύ ευχαρίστως. Κοίταξε, ξέρω ότι κουβαλάς το μεγαλύτερο βάρος για τη φροντίδα του αδερφού σου. Γι' αυτόν και αποφάσισα να είμαι πιο πολλές ώρες σπίτι. Παπά, δεν έχω πρόβλημα να φροντίζω τον Αλέξανδρο. Αγαπώ τον, είναι με το ζόρι μου το κάνω. Ξέρω ότι τον αγαπάς πολύ. Αλλά κουράστηκα. Δεν έχω προσωπική ζωή. Θυμούμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έφυγα έξω για καφέ. Ωραία, το σου λέω να σε βοηθήσω. Θα είμαι πιο πολλές, θα αφιερώσω πιο πολλές ώρες στον Αλέξανδρο. Εντάξει. Εσύ νομίζεις είναι εντάξει? Τι εννοείς? Νομίζεις ότι με τούτο λύνεται το πρόβλημα? Τι άλλο να κάνω, εσύ καταλαβαίνω. Το ότι ξενυχτάς, παπά, το ότι πίνεις κάθε μέρα, εσύ που δεν μπορούσες καν να μυριστείς το ποτό, βρίσκεις το σωστό. Δεν θέλω να συζητήσω τούτο. Ας μην το συζητήσουμε. Το να αποφεύγεις τη συζήτηση είναι ένα λύση. Τα προβλήματα λύνονται όταν τα γνωάς, αλλά όταν τα αντιμετωπίζεις, εσύ μου το έμαθες. Κοίταξε, σου επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να συζητήσω. Είναι ένα θέμα καθαρά προσωπικό μου και θα το χειριστώ εγώ. Εσύ να κοιτάς τη δική σου ζωή. Οι ζωές μας, παπά, δυστυχώς είναι αλληλένδετες. Η δική σου συμπεριφορά έχει επιπτώσεις και στη δική μου καθημερινότητα. Είσαι εγωίστρια, ξέρεις το. Εγώ! Μόνο τι. Τι κάνουμε? Μαλώνουμε. Θέλεις να σου φτιάξω έναν πρωινό? Ναι. Θέλεις να σου φτιάξω την ωραιότερη ομελέτα του κόσμου? Εγώ πάω δουλειά. Καφέ, ναι, θα πιεις? Πάμε για την ομελέτα. Πρόλαβα. Πρέπει να πάω τη μηχανή για σέρβις, θα μου δώσει λεφτά. Και είναι η μηχανή σου να σου την κάψω καμιά ημέρα. Για τόλμα, και εγώ θα κάψω τα μάξι σου. Ρε κι εγώ. Εσύ, δεν έχει τίποτε. Εσένα θα σε πάρω μαζί μου δουλειά σήμερα. Μα πού? Στο γραφείο του Φίλιππου. Δεν το κάνεις το παιδί εκεί. Για δουλειά δεν θα μιλήσετε? Ακριβώς, Αναστασία, να μιλήσουμε για δουλειά. Πρέπει να κάνεις ούτως κάτι στη ζωή του καμιά φορά, ναι. Αφού δεν κάνει τίποτε άλλο. Εγώ δεν μπορώ. Ας μου δώσεις πιο γλυόρα. Έχω ραντεβού. Δεν μπορώ να τα κυρώσω. Μπορείς και καλό μπορείς. Μαμά. Καλά σου λέει το παιδί. Ας το έλεγες πιο γρήγορα. Μα πέμπω, πέσετε με ανέβρα μου. Σιγά με του στείλουν επιστολή. Εσύ φταίει που τον κακομαθαίνει. Δεν φταίει να εξαπολύσει το πανεπιστήμιο στη μέση. Να το έχω πάμε όλη μέρα να τρώει που τα έτοιμα. Εγώ ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο μου την αρχή στην νομική. Εσύ με πίεσες. Ωραία. Επαρέτησες τα. Πάει, Τζίνον.
Αν θέλει όμω να συνεχίσει να έχει τι ανέσει σου εδώ μέσα, δα, είναι να πρέπει να αρκέψει να δουλεύει. Σε κατάλαβε. Και εσύ, μην πει λέξη. Ρένα μου, είσαι μια φίλη Γεωργία, καιρό να την ακούσω. Να μου, δεν θεωρείς ποιον. Όχι. Γιατί, πάθετε τίποτε. Όχι, απλά είναι χόρεξη, εγώ να φύγω έξω. Πόσον καιρό είσαι κλεισμένη μες στους τέσσερις τοίχους, μωρό μου. Άντε σε παρακαλώ, σήκου πάνω. Πιένε έβρε ταυτότητα διαβατήριων, κόψε ένα εισιτήριο και αύριο πάει ταξίδι. Η αλήθεια, κάπου θέλω να πάω. Να πάει Λονδίνο, να ψουμνήσεις. Χορηγός, shopping therapy, Φίλιππος Φιλίππου developers. Παπά, δεν θέλω να πάω για shopping. Νιώθω την ανάγκη να θέλω να πάω Αθήνα. Θέλω να πάω στον τάφο του Κωνσταντίνου. Να πάεις. Να πάεις. Αφού έτσι νιώθεις, καταλαβαίνω σε. Αλλά... έτσι γίνεται να πεθείς μια ζωή. Δεν πέρασε πολύ καιρός. Για μένα είναι σαν να και έγινε εχθές. Καλά. Εντάξει. Ρένα. Αγάπη μου, θέλω να πιάσεις τη ζωή σου στα σέρκα σου. Θέλω να σε ξαναδώ να ξαναχαμογελάς. Θέλω να έρθεις στην εταιρεία, να πιάσεις δουλειά, να αρκέψεις να ξεφεύγεις λίγο. Παπά, δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω χωρίς τον άνθρωπο μου δίπλα μου. Συνέχεια γυρεύκω το, ψάχνω το, είναι τόσο δύσκολο για μένα. Κι εγώ έχασα τη μάμα σου. Και πάλεψα το. Στάθηκα στα πόδια μου γιατί είχα σε εσένα. Είχα το μωρό μου και δεν θέλω να το στενοχωρώ. Εσύ και εσύ τα μωρά σου, Ρένα. Ζήνερθε. Άρε, παπά. Μόνο εσύ με νιώθεις. Να κοντά μου. Ναι, μόνο εγώ σε νιώθω καλό. Ποιος θα σε νιώσει, ναι. Μόνο εγώ σε αγαπώ. Είσαι η κόρη μου. Σε χάζω εσένα να πεθάνω, πελάνω από μαράζι μου, ε. Καθένας τον πόνο του, μόνος του τον περνά. Κανένας δεν καταλαβαίνει τον άλλο. Αλλά η ιστορία του την πρέπει να σταματήσει, Ρένα μου. Για να καταλάβεις. Πεθαμένοι με τους πεθαμένους ή ζωντανοί με τους ζωντανούς. Θα πάμε παρακάτω. Να ζήσουμε. Είσαι τα μωρά σου. Άντε να δω. Ο Θεός σε φορώ να χαίρεσαι. Πήγαινε περίπατο κάτω στα καταστήματα να δω λίγα φρεφικά ρούχα και είπα να περάσω σε εδώ. Αγάπη, είναι πελάμος, δεν ξέρεις την άδικη Αλέξης. Εσύ τι άδικη Αλέξης. Τίποτε ρε μωρό, αφού ακόμα δεν ξέρουμε το φίλο του μωρού. Όμως έπιασα κάτι για το άλλο μου το μωρό. Ελπίζω σας αρέσει. Να μην πω γιατί δεν το ξέρω. Άντε, άνοιξε το, σου πει μας αρέσκει. Αρέσκει σου. Ναι, ευχαριστώ. Αρέσκει σου. Ναι. Φαίνεται. Δεν το μπορείς να κάνεις λόγια, ποιος είσαι πάνω. Δείξε λίγο ενθουσιασμό. Έγραφα τον που σου γόρασε, όχι είναι να κρεμαστείς. Του τον ήταν. Τι θέλεις να σου πω, Ελένη μου, τώρα. Ελένη. Ελένη σου. Τούτο να μας πεις, κύριε Νικόλα, ότι σκέφτεσαι την Ελένη σου. Λουγιά, με βιάζεσαι εύκολα συμπεράσματα. Ελένη, συγχύστηκα. Είναι η πειράτη σας που με την υπόθεση μου. Έθωρο το όνομα της που το πρωί, συγχύστηκα. Δεν θα τον πιστεύω, ξέρω. Χρειάζεται να δω. Λέ μου τα μάτια σου, Νικόλα, ότι ακόμα σκέφτεσαι. Γι' αυτό πάει πίσω-πίσω ο γάμος μας. Το γάμο μας σας δεν παίρνεις πίσω. Με συμπεριφορές σου που σκαλίτσες στην είχα τα παλιά. Αλήθεια. Τώρα φταίει η Λουκία.
ενήλικη που παραμιλά και λέει το όνομα του πρώην κόμενου τη! Ή μήπως να πω νυν κόμενα. Παραλογίζεσαι τώρα. Εσύ παραλογίζεσαι, Νικόλα. Εσύ παραλογίζεσαι και δεν σκέφτεσαι καθόλου την κατάστασή μου. Τι θέλεις να κάνουμε, Λουγιά. Δηλαδή, επειδή είσαι έγκυος, σημαίνει όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω σου. Φίλε, όλα καλά. Μια χαρά. Τώρα πήρες σοβαρά ο ρόλος σου, α. Οι παραπάνω έρχονται ένα μήνα πριν το καλοκαίρι και νομίζω να ακούς την παραλία Κορνιά. Ναι, εγώ μου στο καλοκαίρι πια στο νησό ρε τρόπο πρωί μας τη νύχτα. Πρέπει να αγάψουμε, φίλε μου. Έτσι πρέπει. Ναι. Παρακαλώ. Ο κύριος Μάρκος Χαναλάμπος. Μάλιστα. Ποιος μίλα. Από την τράπεζα σας παίρνω σχετικά με το δάνειό σας. Όπως βλέπω εδώ έχετε ήδη αρκετές καθυστερημένες δόσεις. Ναι, δυστυχώς κάτι προέκυψε και δεν μπόρεσα να πληρώσω, αλλά εντάξει, περιμένω κάτι χρήματα τώρα να τα καταθέσω, μόλις τα έχω. Κύριε Χαραλάμπους, αυτό μου το ξαναείπατε. Τούτη τη φορά θα υποχρεωθούμε να προχωρήσουμε δικαστικώς και θα ενημερωθούν και οι εγγυητές σας. Προς Θεού, μα αφού λέω σας, να κανονιστώ, απλώς δώστε μου λίγες μέρες ακόμα. Μία εβδομάδα. Για μετά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δυστυχώς. Εντάξει, μία εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ποιητές, παιδιά? Οδυσσέας Ελίτης, κύριε. Εμένα ο Καβάφης. Θέλω να μας απαγγείλει κάποιος το πιο αγαπημένο του ποίημα. Το οποιοδήποτε ποιητή. Ναι, εσείς στο δεύτερο θρανίο. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι νέος στο σχολείο, έτσι? Μάλιστα, κύριε. Βασίλης Πετρόπουλος. Βασίλης Πετρόπουλος. Μάλιστα. Σ' ακούμε, Βασίλη. Σ' αγαπώ περισσότερο από όσο μια ανθρώπινη καρδιά μπορεί να αγαπήσει. Περισσότερο από όσο ένας ποιητής μπορεί να ονειρεύεται. Περισσότερο από όσο ένας ερωτευμένος αισθάνεται. Κύριε. Κύριε. Κύριε, πού ταξιδεύετε? Σε πήρε το ποίημα του Βασίλη. Γιατί, κύριε, σας είναι και εσείς ερωτευμένος? Γιατί το λες αυτό? Διότι ο Βασίλης είναι ένα ποίημα που είπε. Είναι ερωτική εξομολόγηση. Δεν καταλαβαίνω. Φραβέ είναι ότι πρέπει. Επελάγωσα με τους λογαριασμούς. Ευχαριστή μας εξυπηρετώ. Ρε
Χριστίνα, να είσαι όμορφη κοπέλα και θέλω να... Θέλεις άδεια, να αξίας το. Όχι, δεν θέλω άδεια, θέλω να... Θέλεις αύξηση. Όχι, δεν θέλω αύξηση, θέλω να... Άντε ρε πουλί, πέτω και σπάσες με. Να σας πω, εγώ είναι που θέλω. Και όσους ζήτησα αυκά επί γόντου. Άντε μάνα μου, άντε πουλί μου, πήγαινε θέλει τα αυκά να πηγαίνει. Γιατί με τιμώτε, πότε εγώ ρε. Άντε, γεια μου, και πότε ακολογούς και απάνω σε να κάνω. Είσαι ωραίο, Μπέρι, αλλά έτσι είσαι ωραιότερος. Άντε, bye. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Πρωτοπαπά. Πώς είστε? Μια χαρά, εσείς. Τυχερός πάντως ο Φίλιππος. Ναι, γιατί? Έχει πολύ ωραία γραμματέα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάντως είναι στο δρόμο. Θα σας παραγγείλω κάτι. Όχι, ευχαριστώ. Θα περιμένω. Όχι, ωραία, θέα. Εν ώρα του πάντως. Γαβριέλα είμαι, έτσι. Ναι. Δουλεύεις χρόνια εδώ? Αρκετά. Με τον Φίλιππο γνωριζόμαστε από το 2006. Είσαι παντρεμένη? Περίπου. Παντρεμένη στο περίπου, α. Κάπως έτσι καταντήσαμε όλοι μας. Περίπου παντρεμένη. Ω, Παύλο μου, τι κάνεις, παλιό φίλε μου. Είχαμε ραντεβού? Όχι, δεν είχαμε. Είμαι περαστικός. Πάρα πολλά ωραία. Γαβριέλα, τον καφέ μου. Εσύ, υπουργέ μου. Και εγώ ένα. Σκέτωσε, παρακαλώ. Ωραία. Πάμε μέσα, Παύλο μου. Έλα να δούμε. Τι καλός αέρας σε φέρνει στο γραφείο μου. Ναι, έτσι κολλούν τα παπούτσια μας συνήθως. Λοιπόν, ακούω, Παύλο. Λοιπόν, Φίλιππε, φτάνας εδώ γιατί έχω υπόψη μου μια δουλειά η οποία μπορεί να μας αποφέρει στο δικαίωμα μας πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Τούτον ακριβώς θέλω να ακούω και τίποτε άλλο. Ήβρεξες, είπε, πετρέλαιο στο οικόπεδο 12. Ταμάμ. Ακούω, είμαι όλος αυτιά, Παύλο μου, ακούω. Δεν περίμενα να ακούσω τίποτε άλλο που σένα, Νικόλα. Ναι, εύκαζε που κάνω τώρα. Να μου πάθετε πάλι, ακούω είστε σε όλη την πολυκατοικία. Εγώ, η κυρία Ποδά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να ακούω άλλες βλακίες και χαζές δικαιολογίες. Γεια σου, Ιωάννη μου. Θα πάει στο καλό. Κάτσε γραβάτα σου. Να μπορεί να ρε πάλι, να πεις σε κάμες. Μα γιατί πρέπει να δεν σε κάνω εγώ, δηλαδή. Διότι συνήθως έτσι γίνεται. Άντε ρε, άντε να χαρίσει την εγχώρεξη. Ούτε για φαΐ. Τι? Φαΐ λάβω, φίλε, ανακάλυψα κάτι μαγευτά. Μα πού ρε. Σε ένα ζερί. Ναι, δεν τα ζερί. Από ό,τι κατάλαβα πριν και κοντά στο μαχαζίν του ανιψού σου του Μιχάλη. Του Μιχάλη? Ναι. Ρε μαγιώτο ζερί τη Χριστίνα που λέει. Ναι, πού το ξέρει. Ξέρω τώρα, πήρε αυτό τρει φορέ με τον Γιορδάνη. Τρει-τέσσερι. Ξέρει την ίδια, αυτή τρία. Τη Χριστίνα. Ναι, ρε. Αν δεν πάθε. Όχι τίποτε, απλά ο Ιορδάνης ξέρει, παίζει τίποτε. Όχι ρε, για να μην το θέλω, κάνει ο Ιορδάνης για τις συμβουλίες. Άντε, φιάνε. Να πάμε ρε. Α, ναι, οκ, πάμε. Για κάτι εξιά σας. Τι? Δεν ξέρω. Let's go! Έγινε ρε. Να να πούμε. Αν τολμήσεις να ξαναπλησιάσεις την αρφή μου, αλίμονός σου. Σοβαρό μιλώ. Έχεις χάσει, ξέρεις το. Και η αρφή σου έσου τα πέν καλά τα πράγματα. Δηλαδή? Εν ίδια που με πιάνε τηλέφωνο και παρακαλούσε με να βρεθούμε. Ναι, και ύστερα ξύπνησες. Λοιπόν, προειδοποιώ σε. Μείνε μακριά της. Αλλιώς τι. Ένα με κάνεις τέτοια. Ξέρεις γιατί με θιώξαν από το προηγούμενο σχολείο? Γιατί ήθελα έναν καρακιόζι να ακριβώς σαν εσένα. Και τώρα να το ξανακάμω. Ένε εμένα που πες καρακιόζι ρε. Ναι ρε, είναι εσένα ρε. Σταματήστε, τι γίνεται το κοτσάμα τράχαλε. Τι κοιτάτε εσείς, ελάτε εδώ. Μετά μου λέ. Σταμάτα με.
έχεις, Αντριάννα μου, γιατί είσαι λυπημένη. Για ποιο λόγο να αγαπεί μου. Μου πει ότι ο παπάς μου έφυγε από σπίτι γιατί είμαι ατάκτη. Βασίλη! Βασίλη! Όλα τα παιδάκια να έρθουν γρήγορα εδώ να μιλήσουν. Γεια! Ήταν και γρήγορα! Εγώ μου ήταν πρώτη. Κάτσετε, κάτσετε φρόνημα. Κάτσετε όλοι κάτω φρόνημα. Άργησε ένα Γιώργο τη Μικαέλα. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε είναι η οικογένειά μας. Εντάξει? Ναι. Δεν άκουσα? Ναι! Ωραία. Κάποιες όμως οικογένειες δεν μένουν μαζί. Κάποιοι δεν έχουμε τη μάμα, τον παπά. Δασκάλα, ο παππούς μου έπιε ψηλά στον ουρανό. Είδατε? Ναι, ακούω. Ο παππούς του Γιάννη έγινε άγγελος. Γι' αυτόν όποιον παιδάκι δεν έχει κάποιο μέλος της οικογένειας του μαζί του, δεν πρέπει να το κοροϊδεύουμε. Και επειδή ο Βασίλης, που είναι ο Βασίλης, Βασίλη, επειδή ο Βασίλης είναι φρόνιμος και καλό παιδάκι, θα ζητήσει συγγνώμη από την Αντρεάννα. Ζητά συγγνώμη. Πάλι. Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή είσαστε φρόνιμα παιδάκια, πηγαίνετε να παίξετε αδμήλικο. Να σταματήσει να αποφύσας. Αποφύσα, αποφύσα, σηκώνει την μπουσκόνη. Άι, μέρες μου, κοκλία, τώρα στην κατάσταση, ρε, κουμπαραγείς όρεξη για χιούμορ τώρα. Έχω όρεξη για χιούμορ. Εγώ προσπαθώ να αλλάξω η διάθεση σου, ρε. Ναι, δεν πρέπει μου 80.000 ευρώ κάτω. Α, πού είναι δύσκολο, ρε, σειρά. Να θεμάντο μου ανακάλυψε τα λεφτά. Δεν ξέρω τι είναι να κάνω, ρε, κουμπα. Δεν περίμενα να πάει τόσο να σινώ γυμναστήριο. Είναι που θέλει, ρε. Τι θέλεις, ο κόσμος δεν έχει να φάει. Να αγοράς τα γυμναστήρια, κάνει Κυριακού τσεραχαίους. Τέλος πάντων, δάμε τώρα τι κάνουμε. Πώς θα πληρώσει η τράπεζα. Μακάρι να ξέρω. Να ξέρετε, Ζόκλη. Τι είναι η δουλειά ρε με τον ναι. Παραλαβή. Είναι όμως. Πότε να γίνει. Πόψε ρε φίλε. Είναι δεν κάνω εγώ. Δεν με παρεξηγήσα, απλά γυρεύκω και εγώ έναν τρόπο να βγάλω. Τελεία ρε, να εγκάμεις ρε. Να σε παρεξηγήσω φίλος σου ρε, για όνομα του Θεού. Επειδή ξέρω δεν έχεις και εσύ ανάγκη εντάξει. Αλλά πάει κάμεις εσύ, χαλάλη σου. Είσαι σίγουρος όμως, όχι να έχω. Σίγουρα ρε, λαλό σου ρε. Άντε, και σήκω στα μούτρα σου πάνω και να καθαρίσω, εμποδίζεις με. Σήκω στο πάνω. Τάρασε ρε. Εσύ να τάρασε, πήγαινε πίσω, τσί. Πέμω να δούμε, Παύλο μου, γιατί έκταση μιλούμε. Τεράστια. 45 σκάλες. Μίλα καλά ρε, Παύλο. 45 σκάλες, εγώ θα σου κάνω 100 οικόπεδα. 100 οικόπεδα. Πέ μου, πόσες επαύλεις σκάλουν μέσα σε 100 οικόπεδα. Εξαρτάται πόσο μεγάλες θα τις κάνω. Εγώ μπορώ να σου κάνω και 150 επαύλεις με πισίνα που μπροστά και πισίνα που πίσω. Μάλιστα. Εγώ νομίζω μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Τι γίνει έχω την. Βάλω την. Εσύ βάλεις το χτίσιμο. Τώρα έκοψες με μέσα στα κιόστενα. Το παζάρι είναι μουτιασμένο, Παύλο. Εμείς να τις κάνουμε τις κατοικίες και τις επαύλεις. Και να τις συστολίζουμε. Αλλά εμείνα μας. Θα μας δω. Τον να μέσα ανησυχεί καθόλου. Έχω τον κύκλο μου εγώ. Θα φροντίσω εγώ προσωπικά να μην μείνει μια απολύτη. Καλό αλλάσει. Ω, αλλάσει πολλά η κουέντα. Ξέρεις, να σου το πω. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του την περίοδο έρχεται από ένα φίλο μου που έχει επαφές με Ρώσους. Ρώσους, οι Ρώσοι παραλίες. Να είπαν τόσοι προφητείες, να δεις τούτη η ξαθή φυλή ενάρτη να μας σώσει. Εγώ πάντως έχω την πεποίθηση ότι το παζάρι τελικά είναι να σταθεί στα ποθιά του. Που το στόμα σου και στου Θεού τα αυτιά, Παύλο μου. Σ' αφού τις έχουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, μακάρι να γίνουμε όλοι σε ήχηδες.
Έτσι όταν γίνουμε όλοι σε ήχηδες, να μπορούμε να έχουμε χαρέμι με ωραίες κοπέλες όπως τη Δεσποινίδα Γκαβριέλα. Ω, συγγνώμη, κυρία. Δεν με ενθουσιάζει ο ρόλος της χανούμης σας. Είδες δυσκολία. Έτσι, δύσκολη πάντα. Δεν βάλτε τη δυσκολία μου μπροστά. Δεν με δυσκολεύκεστε να τα βγάλετε πέρα με μια. Και θέλετε πολλές. Ω, γεγονός, μια και την κουμαντάρουμε. Και θέλουμε πολλές. Μια κουβέντα της λαλή και λαλή σου πίσω άλλες χιλιάες πολλές. Φαντάστηκες να έχεις χαρέμι με 40 Γαβριέλες. Αυτομόλυσε. Πήγαινε στις Σεϊχέλες. Κάτσετε. Τι συμβαίνει? Τους βρήκα να τσακώνονταν, λέει, τα μπροστά στις βρύσεις. Ευτυχώς που είμαι γυμνασμένος, κατάφερα να τους συγκρατήσω. Τι έγινε, παιδιά, δεν τσακωθείτε? Πείραξαν οι αδελφοί μου, κύριε. Την Αγγελική? Πώς την επείραξες, δηλαδή? Εγώ, κύριε, δεν έκανα τίποτε. Εν τσίρι που με βουρά από πίσω. Επειδή αγαπάς, ρε ηλίθιε. Αλλά εσύ προσπάθησες να την εκμεταλλευτείς. Πότε έγινε αυτό? Ψες στο σπίτι μας. Σπίτι σας? Ποιο σπίτι μου, κοντά στις Βρύσες. Κοντά στις Βρύσες, δεν είσαστε. Γιορτάνη, πάρε σε παρακαλώ τον Γιώργο έξω, γιατί θέλω να μιλήσω μόνος με τον Βασίλη. Ναι, κύριε Βέλλα. Εγώ, κύριε, δεν έκανα τίποτε. Εν αλήθεια μου λέω. Μάλιστα. Η μητέρα σου γνωρίζει τον που έγινε? Όχι. Και φαντάζομαι δεν θα ήταν σπίτι όταν ήρθε ο Γιώργος να δει την αδερφή σου. Τις νύχτες πάει δουλειά. Αλλά θα σας παρακαλέσω να μην της πείτε ότι τσακώθηκα στο σχολείο. Λοιπόν, Βασίλη, για πρώτη και τελευταία φορά θα είμαι πήγης. Αλλά αν επαναληφθεί κάτι τέτοιο, όσο και αν σε συμπαθώ, θα αναγκαστώ να σε κουβάλω. Μπορείς να πηγαίνεις, Βασίλη. Γιάννη, από τους 45 Γιάννηδες. Τζόνις, σε παρακαλώ. Έκαμε τρεις ημέρες Αμερική και έγινε Τζόνις. Τρεις ημέρες, 10 χρόνια που στην Αμερική. Έγραψε ιστορία στην Αμερική. Έτσι, και ο Αβραάμ Λίνκον. Βέβαια. Άμα μπεις στην Αμερική είναι Τζόνι, the Cypriot, ξέρω που είναι. Τέλος πάντων, από εδώ η Χριστίνα διοκτήτρια. Γεια σου ρε Τζόνι, εγώ είμαι η Χριστίνα. Αγγιλέρα. Τι μαγλήμα. Εντάξει, να κάτσουμε να φάμε και τελείως σιωπηνά. Κύριε Λέησο, κάτσετε, κάτσετε, θα σας φέρω καταλόγους. Παλευτείτε. Και μαϊρεύκει του και κεφτέδες η Λέλλα και τρώει συνέχεια. Να τον κάνει η μάνα του να μας ξεγράψει μια ώρα αρχίτερα. Μαρκό μου, αν θέλεις η συμβουλή μου τώρα που έκαμε η οικογένεια, καλά κάνεις να είσαι το πρωί για μένα, κανονίζεσαι στις δουλειές σου πρωί. Τι, η νυχτερινή βάρδια να στην αναλάβει ο Σοφοκλής. Γιατί ο Σοφοκλής είναι η οικογένεια και μωρά γυρένα. Ας γελάσω. Θυμάται πως έχει οικογένεια και μωρά ο Σοφοκλής. Ήρθε σου διαπόφαση έτσι ξαφνικά, παρέτησες τα όλα, έρθες Κύπρο. Βασικά ήρθε για διάφορους λόγους.
Και εγώ είπα ότι δεν έχει όλη η γειτονιά τις ωρέξεις σας. Διαλύστε το! Δεν έχεις κανένα δικαίωμα εσύ να μου πεις τι θα κάνω. Δεν μπορώ ρε Φίλιππε, δεν είμαι έτοιμη να ξανασμίξουμε ένα κόμμα. Και δεν ξέρω αν θα είμαι δηλαδή πότε. Κι αν σου ξαναντζήξεις, θα του κάνω τα μούτρα σου κοινά. Κατάλαβες! Μην τον που είπες ρε φλαμμένη!